Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Πολύ δυνατή η σημερινή ημέρα και εσείς είστε διαθετημένοι να βγείτε νικητές. Οικονομικό θέμα το οποίο σας τυρανά τον τελευταίο καιρό παίρνει τη λύση του από το μεσημέρι και μετά. Το κέφι σας αλλά και το έντονο χιούμορ σας είναι αρρωγός στα νέα σας επαγγελματικά σχέδια. Ο έρωτας και αυτός με τη σειρά του είναι σύμμαχός σας, αλλά ας προσέχουμε αυτόν τον ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο του Τοξότη, λίγο θα φέρει κάποιες χρονοκαθυστερήσεις. Και περνάμε στον Ταύρο. Γοργές κινήσεις αλλά και δυναμισμός σας βγάζουν από τα διέξοδα στον επαγγελματικό τομέα. Σιγά σιγά βλέπετε ότι αλλάζουν τα γεγονότα με τα οποία έχετε υπεραναλωθεί τον τελευταίο καιρό. Το ερωτικό σας κομμάτι παίρνει φωτιά και πρέπει να δώσετε σημασία σε επισημοποιήσεις παντός τύπου. Και περνάμε στο δίδυμο. Η διάθεσή σας σήμερα δημίζει τραμπολίνο. Μία πάνω και μία κάτω. Δώστε σημασία στον ερωτικό τομέα, μιας και μπορεί να ακούσετε παράπονα από το τέρι σας. Αυτό οφείλεται στα επαγγελματικά σας σχέδια τα οποία θέλετε να πάρουν σάρκα και οστά. Είστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά είπαμε ο κυβερνήτης σας στην ανάδρομη πορεία του μπορεί να μας φέρει και λίγο κάποια χρονοκαθυστέρηση. Μην αφήσετε κανένα αγαπητά μου καρκινάκια να μπει εμπόδιο στον επαγγελματικό σας τομέα αλλά και στον ερωτικό. Πρέπει να λύσετε μόνοι σας τα προσωπικά σας ζητήματα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Η επιτυχία είναι δεδομένη και πρέπει και εσείς να χαλαρώσετε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και περνάμε στα λιοντάρια μου. Εργασία και χαρά αγαπημένοι μου φίλοι, τη σημερινή ημέρα και εσείς με πολύ δυναμισμό προσπαθείτε για ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Το έντονο παρασκήνιο στον εργοσιακό σας τομέα ίσως σας χαλάσει λίγο τη διάθεση σήμερα. Δεν πρέπει να δώσετε σημασία, την αξία σας την ξέρετε και υπάρχουν άνθρωποι που σας υποστηρίζουν. Ακούστε τι έχουν να σας πούν, όπως οι καλοί φίλοι θα μας δώσουν και μια καλή συμβουλή. Και περνάμε στην Παρθένο. Πρέπει να δώσετε σημασία στον εαυτό σας. Τα προβλήματα που έχετε σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Τουλάχιστον στον επαγγελματικό τομέα πάτε καλά και πρέπει να διορθώσετε φιλικές επαφές και φυσικά λίγο τα ερωτικά σας που εκεί είχαμε και ένα μικρό ρήγμα. Αυτό βέβαια είπαμε ότι οι όψεις των πλανητών και επειδή είστε ένα κλειστό ζώδιο δεν σημαίνει ότι δεν κάνετε και τον μπαμ. Πρέπει να ακούσετε και την άλλη πλευρά τι έχει να σας πει, που αυτό σημαίνει πρέπει να προσέχουμε λίγο το διάλογο που κάνουμε μαζί με το τέρι μας. Και περνάμε στο ζυγό. Οι όψεις του Άρη σας βρίσκουν λίγο νευρικούς σήμερα. Φυσικά αυτό οφείλεται στο φόρτο εργασίας, μιας και επομίζεστε πολλά βάρη. Πρέπει να κάνετε έναν απολογισμό σήμερα, μιας και το επιτρέπει η μέρα. Να βρείτε λύσεις σε προσωπικά ζητήματα αλλά και φιλικά που τον τελευταίο καιρό έχουν την τιμητική τους. Χαλαρώστε παρέα με το τέρι σας, με τους φίλους σας και όπως εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα και το ευχαριστιέστε. Σκορπιός, δεν πρέπει να απογοητεύεστε με την αναβολή κάποιων σχεδίων σας. Οι κινήσεις των πλανητών δημιουργούν ένα κλίμα αντίφασης και αυτός είναι ο κύριος λόγος που έχουμε αυτή την περιβόητη χρονοκαθυστέρηση σε χρηματοοικονομικά, κοινωνικά, λίγο οικογενειακά. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για δράση ακόμα, δώστε προτεραιότητα σε φιλικά πρόσωπα τα οποία σας έχουν ανάγκη. Και περνάμε στα τοξοτάκια μου. Έρωτας και επιτυχία αγαπητέ μου φίλοι. Η απορρόφηση στον επαγγελματικό σας τομέα σας κάνει δημιουργικού σήμερα. Το ξέρω ότι έχετε κουραστεί, αλλά είστε πολύ κοντά στον επιθυμητό σας στόχο. Η τρομερή σας ενέργεια φέρνει καλά αποτελέσματα, αλλά και ο ερωτικός τομέας σας ανταμείβει μιας και είστε εξαιρετικοί κυνηγοί. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Έχετε ανάγκη για απομόνωση, μιας και η δουλειά σας απασχολεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Ήρεμα κυλάει η σημερινή ημέρα, κλειστείτε στο σπίτι αλλά και στον εαυτό σας για να βρείτε τις λύσεις. Ήρεμες στιγμές με φίλους από το απόγευμα και μετά καταπραΐνουν την ψυχούλα σας αλλά και η υποστήριξη από τον ερωτικό σύντροφο θα είναι θεαματική. Και περνάμε στα υδροχωάκια μας. Έχετε ανάγκη από ξεκούραση, πρέπει δηλαδή να το φωνάζω συνέχεια. Το ξέρω αγαπημένοι μου φίλοι, μιας και οι όψεις των πλανητών σας καλούν να δώσετε τον καλύτερο εαυτό στον εργασιακό τομέα. Πρέπει να κοιτάξετε όμως σήμερα τη διατροφή σας και την προσωπική σας χαλάρωση για να πετύχετε κάθε στόχο. Ερωτικές επιτυχίες σας φτιάχνουν τη διάθεση. Και πάμε στα ψαράκια. Υπερκινητικούς αλλά και προβληματισμένους από τα προσωπικά σας θέματα σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Προσοχή στον οικονομικό τομέα λόγω απώλειας χρημάτων από ζημία που θα προκληθεί εντός της οικίας σας. Η ηρεμία από το μεσημέρι και μετά θα φέρει και τις λύσεις σε όλους τους τομείς. Προσοχή στα έκτακτα έξοδα, χαλαρώστε παρέα με τους φίλους σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.